Η πόλη της Χερσονήσου ιδρύθηκε το 422-421 π.Χ. από δωρεείς οικιστές από την Ηράκλεια Ποντική. Δέσποζε κτισμένη σε ένα ακροτήρι στις δυτικές ακτές της Χερσονήσου της Ταυρίδας. Το σύγχρονο όνομα της Χερσονήσου της Ταυρίδας, Κρυμαία, προέρχεται από την τουρκική λέξη «κερίμ», που σημαίνει «φρούριο» και χρονολογείται μόλις στον 15ο αιώνα. Σε απόσταση 3 χιλιόμετρων από το σύγχρονο Σεβαστούπολη, αποτελούσε μία από τις πολλές ελληνικές πόλεις της βόρειας ακτής του Εύξηνου Πόντου, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν αποικίες της Μιλήτου, η Ολβία, το Παντικάπεον, στον Κυμμέριο Βόσπορο, τα στενά του Κέρτς, η Τανέδα, στον ποταμό Ντόν, η Φαναγόρια και άλλες. Η ίδρυση της Χερσονήσου σχεδόν συμπίπτει χρονικά με την επίσκεψη στην γειτονική Ολβία του ιστορικού Ηρόδοτου, ο οποίος περιγράφει για πρώτη φορά τους Σκύθες και τους λαούς της Ταυρίδας που κατοικούσαν στις στέπες του Πόντου. Όπως και οι γειτονικές της πόλης, η Χερσόνησος ζούσε από το εμπόριο με τις φυλές της ενδοχώρας και τη διακίνηση μέσω θαλάσσης σιτηρών, κρασιού, δερμάτων και παστών ψαριών. Τα σπίτια των κατοίκων της, οι οποίοι πιθανότατα έφθαναν τους 20.000, ήταν οργανωμένα σε ένα τυπικό πλέγμα ευθύγραμμων λιθόκτιστων δρόμων, το οποίο συμπληρωνόταν από τα συνήθη οικοδομήματα μιας αρχαίας πόλης, αγορά, ακρόπολη, θέατρο και λιμάνι. Σε αντίθεση με τις άλλες πόλεις, η Χερσόνησος επιβίωσε από τις αναταραχές των επόμενων 1.700 χρόνων, καθώς πέρασε διαδοχικά στην κατοχή των Ελλήνων, των Σαρματών, των Ρωμαίων και των Βυζαντινών. Απομονωμένος ελληνικός θύλακος αρχικά ενσωματώθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου π.Χ. αιώνα στο αναπτυσσόμενο βασίλειο του Βοσπόρου, το οποίο είχε έδρα το γειτονικό Παντικάπεο. Το βασίλειο, ο τεράστιος πλούτος του οποίου οφειλόταν στο εμπόριο σιτηρών, ειδικά με την Αθήνα, κατακτήθηκε από ένα τελευταίο μεταναστευτικό κύμα από τις στέπες, τους ιρανικής καταγωγής Σαρμάτες. Η ικανότητα των Σαρματών να αφομοιώσουν τον προηγούμενο ελληνικό πολιτισμό δημιούργησε μια λαμπερή νέα σύνθεση. Οι χρυσοχώοι τους, που δούλευαν με παραγγελίες των σκυθών αρχηγών της ενδοχώρας, δημιούργησαν μερικά από τα πιο θαυμαστά κοσμήματα του αρχαίου κόσμου. Η δυναστεία των Σπαρτοκιδών, η οποία δεν ήταν ελληνική, κατέφυγε τελικά στην προστασία του Μηθριδάτη του 4ου του Ευπάτορα, βασιλέα του Πόντου, ήρωα της πρώιμης όπερας του Μότσαρτ, Μητριντάτε, Ρε Ντι Πόντο, ο οποίος πέθανε στο Παντικάπεο το 63 π.Χ. Η ακρόπολη του Κέρτς αποκαλείται μέχρι σήμερα όρος του Μηθριδάτη. Η ρωμαϊκή φρουρά που εγκαταστάθηκε εκείνη την εποχή στην περιοχή δεν κατάφερε να την ελέγξει πλήρως για σχεδόν δύο αιώνες. Παρά τις επαναλαμβανόμενες εισβολές, ειδικά από Γότθους, Ούνους και Χαζάρους, κατά τη διάρκεια της ύστερης ρωμαϊκής πρώιμης βυζαντινής περίοδου, 50 χριστιανικές εκκλησίες χτίστηκαν στη Χερσόνησο. Σε μία από αυτές, το 988 ή το 991, ο τελευταίος βάρβαρος επισκέπτης, ο πρίγκιπας Βλαδίμηρος του Κιέβου, βημάτισε προς την μαρμάρινη δεξαμενή του βαπτιστηρίου προκειμένου να βαπτιστεί χριστιανός πριν από το γάμο του με την αδελφή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Μέχρι εκείνη την εποχή, η επικυριαρχία των Χαζάρων είχε σβήσει και οι Βυζαντινοί είχαν καταφέρει να ξανακάνουν πρωτεύουσα τη Χερσόνησο ή Χερσόνα, στη νότια παραλία της Κρυμαίας, γνωστή στους Έλληνες ως τα Κλίματα. Η τελική καταστροφή της πόλης έλαβε χώρα το 1299 από τους Μογγόλους Τατάρους, οι οποίοι είχαν μετατρέψει την Κρυμαία σε εστία τους. Η πόλη δεν κατάφερε να δει ούτε την άφιξη των Οθωμανών τον 15ο αιώνα, ούτε τη ρωσική κατάκτηση το 1783.